Νότι-βόρει, δεν μοιραζόμαστε. Ναι. Ο κότσο Κοροναίος, ο Τζαλαλής, ο Αντώνης ο Νικοπολίδης. Έλα, Αντώνη, λέει, πεις δύο λόγια. Είμαστε στην ΕΡΤ. Ναι. Μάχη κατά του σχολικού εκφοβισμού, Αντώνη. Ναι, σπουδαία εκδήλωση σήμερα, αλλά πιστεύω το μήνυμα της εκδήλωσης είναι το πιο σημαντικό και όχι η ίδια εκδήλωση. Πιστεύω ότι η επικοινωνία με τα παιδιά μας, το να τα κάνουμε να αισθάνονται ελεύθερα και να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και να μιλάνε για το οποίο πρόβλημα υπάρχει, μπορεί να προλάβει πολλά περισσότερα πράγματα. Πιστεύω συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορεί να προλάβει πολλά περισσότερα. Σαν μαθητής, όταν ήσουν μικρός, είχες αισθανθεί ότι πιέζεσαι από κάποιον, ότι κάποιος σε εκφοβίζει, αισθάνεσαι και στον bullying ποτέ? Θα έλεγα πολλές φορές, χωρίς να το θέλω, μπορεί να ήμουν αυτός που το έκανε. Εγώ αυτός που το έκανα και πραγματικά είναι κάτι που δεν, σαν παιδί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μπορεί να το έκανα και φυσικά αυτό που είναι το πιο σημαντικό όμως είναι να στα παιδιά μου να μεταφέρω το μήνυμα ότι στηρίζουμε, δεν πρέπει να φοβάται τίποτα, θα πρέπει να μιλάει και όταν νιώσει ότι κάτι διαφορετικό θα πρέπει να επικοινωνήσει. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του 2004, ο Θοδωρής Αγοράκης, είναι στην άλλη ομάδα. Κυρία Τωρένς όμως είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Έλα, συνάδελφε, σου δίνω τώρα το λόγο, κυρία Τωρένς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σαν Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή με τα σχολεία, με τα παιδιά. Κατά του σχολικού εκφοβισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια να δημοσιοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προκόπη, τον ευχαριστούμε τον Καρανέρο, τον Γιώργο, τον ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί βρίσκεται μια σύμπραξη προσπαθειών πολλών φορέων για να δημοσιοποιηθεί η πλατφόρμα Live Without Bullying, που είναι η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού στην Ελλάδα. Την υλοποιεί το ΚΜΟΠ με μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και τους εφήβους και βρίσκουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Το μήνυμα είναι σημαντικό να περάσει, να ακουστεί, να το διαδώσουν οι δάσκαλοι και οι οικογένειες. Δώσε το λόγο στα αστέρια του Γιούρο. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα λίγο. Μπες μέσα, έχουμε χρόνο. Διέκοψε τους, δεν μας πειράζει. Πάρε την μπάλα, Προκόπη. Προκόπη, μη μασάς. Είμαι εδώ από την ΕΡΤ. Όπα, είναι ο Καραγκούνης που έκανε και σπάσιμο μέσα. Απευθείας, πες του ότι είμαστε απευθείας του ανθρώπου. Είναι πραγματικά μια φάση που με εντυπωσίασε. Ένα μπάσιμο μέσα στα δεριά στους ψηλούς, στους καλαθοσφαιριστές. Καλάθι με ταμπλό. Φαίνεται ότι έχεις κάνει και μπάσκετ στο παρελθόν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Μήπως ξεκίνησε από το μπάσκετ? Όχι. Το βγάλει αλτικότητα. Πολύ καλό μήνυμα, το μήνυμα από τη σημερινή ημέρα. Τέτοιες δράσεις είναι πολύ καλό να γίνονται, γιατί θέλουμε και στα σχολεία αλλά και γενικότερα το bullying να είναι μακριά. Και εδώ βλέπουμε όλα τα παιδιά που έχουν έρθει και οι οικογένειες, είναι πολύ καλό αυτό. Βλέπουν και εμάς να παίζουμε και άλλο άθλημα και εντάξει, είναι ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις. Δίνουμε ωραία μηνύματα στα νέα παιδιά και να γίνονται και πιο συχνά. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακές πραγματικά οι εικόνες που βλέπουμε εδώ στο κήπο της Νιάρης σήμερα σε μια εκδήλωση που οργανώνει, να το σημειώσουμε και αυτό, το Κέντρο Μέρινας Οικογένειας Παιδιού. Τώρα, αν κάνω πως μπαίνω μέσα στο γήπεδο, μπορεί. Όχι, θα σε... Για δοκίμασε το να δούμε. Εδώ... Για δοκίμασε τώρα. Εκτελούν βολές, μην εκτελέσουν και σένα, περίμενε. Εκτελεί ο Παπα-Νικολάου βολές τώρα, μισό λεπτό. Ναι, είναι και εύστοχος. Είναι και εύστοχος. Εύστοχος πάντα, πάντα εύστοχος, πάντα εύστοχος. Μπράβο, δεν σε διέψευσε. Προκόπη, έλα, προχώρα. Ο Γιάννης ο Κούμας. Ένα μήνυμα από τη σημερινή μέρα. Είμαστε όλοι κατά το bullying. Είναι ευχάριστο εδώ που είναι τόσα παιδιά. Γίνεται για καλό σκοπό αυτό το παιχνίδι. Και μα κάνει να γίνουν και άλλα τέτοια παιχνίδια που άγουν το κοινωνικό όφελος. Αυτές οι γρήγορες συνεργασίες που είδα μέσα στο παρκέ, τις έχετε προετοιμάσει από πριν, έχει κάνει προπόνηση η ομάδα? Είναι δουλεμένη στην προπόνηση, στα χαρτιά όμως, όχι στο γήπεδο. Προκόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους αθλητές. Όλα αυτά συμβαίνουν στο γήπεδο Νιαρή στην Κεσαριανή, έτσι, με παιδιά να παρακολουθούν. Ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές της εθνικής ομάδας.